Η αλήθεια είναι ότι μάλλον μετά από αυτή την αναλυτική εισήγηση Αφροδίτης, λίγα πράγματα θα μπορούμε να πούμε. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσουμε να πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή και να δούμε ότι σήμερα έχουμε καταλήξει σε κάποιες διαπιστώσεις και ξεκινώντας από την πρώτη στιγμή που αυτό το MVON που σήμερα ονομάζουμε άνθρωπο απέκτησε συνείδηση, την ικανότητα δηλαδή να αντιλαμβάνεται, να οργανώνει και να κατευθύνει τη σκέψη του προς συγκεκριμένη δραστηριότητα, πάντα σαν προϊόν της κοινωνικής του ζωής και εργασίας, είμαστε σίγουροι ότι έθεσε πολλά ερωτήματα που αφορούσαν την ίδια τη ζωή του, με σημαντικότερο ίσως το εξής. Πώς θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες αυτές που θα του εξασφάλιζαν την επιβίωση και τη συνέχεια του είδους του, προσαρμοσμένου βέβαια πάντοτε στις συνθήκες εποχής και του τόπου που ζούσε. Ήταν δηλαδή σημαντικό, και όλες οι ανάλογες επιστήμες το δείχνουν αυτό, να κατανοήσει το περιβάλλον στο οποίο ζούσε, με τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά του, τους κινδύνους και τις ιδιαιτερότητές του, αλλά ακόμη πιο σημαντικό ήταν να καταλάβει τον ίδιο τον εαυτό, πώς λειτουργεί, από τι αποτελείται, τι τον επηρεάζει, τι τον βοηθά και τι τον βλάπτει. Η προσπάθεια αυτή, όπως όλοι ξέρουμε πλέον, αφού έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, δεν αποδείχθηκε ούτε απλή ούτε εύκολη. Όλη αυτή η εμπειρία οδήγησε την ανθρωπότητα από την αρχαία Αιγυπτιακή πίστη ότι αυτός που προσδιορίζει τι σκέφτονται και εκφράζουν οι άνθρωποι είναι ένας θεός, ο θεός Πτάχ, που είναι και αυτός που κατασκεύασε τα αισθητήρια όργανα, τα μάτια, τη μύτη κτλ. Αλλά τα οποία όργανα, σύμφωνα με τους αρχαίους Αιγυπτίους, συντονίζονται από την καρδιά, έτσι το αντιλαμβάνονταν τότε. Και καταλήξαμε στις σύγχρονες αντιλήψεις για τις επιστήμες που μελετούν τον άνθρωπο και τη φύση του, τη φυσιολογία, τη φιλοσοφία, την ιατρική, τη βιοχημεία, την ψυχολογία και όλα τα υπόλοιπα. Ένα από τα αποτελέσματα αυτής της μακρόχρονης πορείας είναι και ο διαχωρισμός του ορισμού της υγείας σε σωματική και ψυχική. Ξέρουμε βέβαια πλέον όλοι ότι ο συγκεκριμένος όρος ψυχική υγεία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το λεκτικό απομινάρι μιας διαλεκτικής σύγκρουσης ανάμεσα στις εξωχρονιστικές επιστημονικές τάσεις που γέννησε η επικράτηση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στην Ευρώπη και οδήγησε στη γέννηση των νεαρών τότε νευροεπιστημών και στη συντηρητική προσκόλληση των αντιπάλων τους που προτιμούσαν να αντιμετωπίσουν τη μελέτη των νοητικών και πνευματικών λειτουργιών σαν μια ακόμα έκφραση του ιδεαλιστικού μεταφυσικού διεισμού, δηλαδή ότι υπάρχει σώμα και ψυχή, το 19ο αιώνα όλα αυτά, ιδέα που εξέφρασαν οι λεγόμενοι Γερμανοί ψυχιστές. Προφανώς δεν είναι τυχαίο ότι η νικητής αποδείχθηκε ο πιο ιδεαλιστικός όρος και σήμερα ακόμα μιλάμε για ψυχή, ψυχολογία, ψυχιατρική κτλ. Ενώ ολόκληρη ιστορία της μελέτης του ανθρώπινου ψυχισμού είναι μια όμορφη αντανάκλαση των ευρύτερων κοινωνικών εξελίξεων και ταξικών συγκρούσεων που εξελίχθηκαν στην καπιταλιστική κοινωνία, κυρίως από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι σήμερα. Η πορεία αυτή που γνώρισε πολύ ενδιαφέρουσες στιγμές έφτασε επιτέλους σε μια κορύφωση και αυτή η κορύφωση ήταν όταν η επιστημονική έρευνα συνάντησε τη μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία και ο ανθρώπινος ψυχισμός μελετήθηκε υπό το πρίσμα του διαλεκτικού υλισμού σαν ένα ακόμα θετικό αποτέλεσμα της Οκτωβριανής Επανάστασης και της δημιουργίας του Σοβιετικού κράτους. Τότε γεννήθηκε μια ολόκληρη γενιά σοβιετικών επιστημόνων, ενδεικτικά να πούμε τον διάσημο Βιγκότσκι, τον Ρούμπενστάιν, τον Λεοντίεφ, τον Λούρια, τον Σοκολιάνσκι και άλλους πάρα πολλούς, που απέδειξαν ότι ο ανθρώπινος ψυχισμός είναι η ενεργητική αντανάκλαση της αντικειμενικής πραγματικότητας στον ανθρώπινο εγκέφαλο και μελετάται στην ιστορική του εξέλιξη και έχει νόημα αυτή η μελέτη μόνο μέσα από τις κοινωνικές σχέσεις του ιδίου του ανθρώπου. Με αυτή την εντελώς διαφορετική οπτική μελετήθηκαν τα ερωτήματα για την ολότητα σωματικής και ψυχικής λειτουργίας, για την ανάπτυξη της γλώσσας και της ομιλίας, τον ολοκληρωμένο ορισμό της συμπεριφοράς και της δραστηριότητας. Όπως σημείωνε ο ψυχολόγος Λεοντίεφ, ποτέ εκτός από τις αφαιρέσεις μας δεν βρίσκουμε τον άνθρωπο πριν τον κόσμο ή έξω από τον κόσμο, έξω από τον πραγματικό συγκεκριμένο δεσμό του με την αντικειμενική πραγματικότητα. Ξεχωριστή θέση από τη σκοπιά του διαλεκτικού υλισμού λαμβάνει η ενότητα του ψυχισμού και της δραστηριότητας, όπου η δραστηριότητα είναι το μέσο και η διασύνδεση της προσωπικότητας με τον εξωτερικό κόσμο, είναι δηλαδή η κινητήρια δύναμη της εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα.
Αυτή η προσέγγιση, μαζί με τα υπόλοιπα επιτεύγματα της ολιστικής οικοδόμησης στον τομέα της υγείας πρόνοιας συνολικά, άνοιξε νέες λεωφόρους στη μελέτη και την προστασία της ψυχικής υγείας και έδωσε όθηση στο παγκόσμιο εργατικό κίνημα που διεκδικούσε καλύτερες συνθήκες αντιμετώπισης και περίθαλψης και των ψυχικά ασθενών σε όριμες περιόδους διεκδικήσεων, όπως ήταν τα χρόνια μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, κάτω από αυτή την πίεση, ο σημερινός ορισμός του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει σαφώς ότι η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου και όχι μόνο η απουσία νόσου ή αναπηρίας. Αναγνωρίζει δηλαδή ένα ανώτερο επίπεδο υγείας που επιτρέπει στον άνθρωπο να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του χωρίς να λαμβάνει υπόψη κάποια μειονεξία σε σχέση με το σωματικό ή το ψυχικό του δυναμικό και φυσικά υπερβαίνει την παραδοσιακή μηχανιστική ιατρική. Αντίστοιχα, στον όρο της ψυχικής υγείας περιλαμβάνεται η ικανότητα ενός ατόμου να απολαμβάνει τη ζωή και να ισορροπεί μεταξύ των δραστηριοτήτων του και των προσπάθειών του για επίτευξη ψυχολογικής ολοκλήρωσης και αντοχής. Περιλαμβάνεται επίσης η υποκειμενική ευεξία, η ανάπτυξη των ικανοτήτων που αντιμετωπίζοντας τα φυσιολογικά άχη της ζωής, την παραγωγική εργασία και τη συμβολή στην κοινότητά του, να μπορεί να αυτονομείται και να αυτοεκτιμάται, καθώς και να υπάρχει δημιουργική σύνδεση μεταξύ των διαφορετικών γενεών. Δηλαδή, ο ίδιος ο οργανισμός στο τέλος ορίζει ότι για την επίτευξη όλων των παραπάνων προφανώς θεωρούνται απαραίτητα η ειρήνη, η σωστή διατροφή, το επαρκές εισόδημα, η ισότητα, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αξιοπρεπής κατοικία, η σωστή χρήση των πόρων, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με δύο λόγια, έχουμε μια αρκετά πλήρη περιγραφή της ψυχικής υγείας και των προϋποθέσεων που πρέπει να υπάρχουν για να φτάσουμε σε αυτή. Δεν ισχύει όμως το ίδιο και για τη δυνατότητά μας να ορίσουμε την ψυχική νόσο. Αναφέρθηκε και η στρόφισσα Ρέτζου λίγο πριν σε αυτό. Σίγουρα συμφωνούμε ότι η γραμμή μεταξύ φυσιολογικού και μη φυσιολογικού είναι πολύ λεπτή, ενώ η χρήση της σύγχρονης ορολογίας και των σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων υποδηλώνουν ξεκάθαρα όρια, τα οποία στην πραγματικότητα δεν υφίστανται. Επιπλέον, αυτή η ορολογία εστιάζει στους κυρίως τους βιολογικούς παράγοντες και δεν συλλαμβάνει κατάλληλα και σε βάθος τους κοινωνικοπολιτισμικούς και διαπροσωπικούς παράγοντες. Και αυτό σίγουρα για μας δεν είναι τυχαίο. Στην προσπάθεια ορισμού της ψυχικής νόσου εκ μέρους της διεθνούς επιστημονικής ελίτ, που φυσικά εκφράζει και εκπροσωπεί την άρχουσα τάξη, επανέρχεται η αντιδραστική και ξεπερασμένη αστική αντίληψη της μονοδιάστατης προσέγγισης της διατάραξης των βιολογικών ισορροπιών που προκαλούν την ασθένεια. Αυτό το γνωρίζουμε καλά όλοι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της ψυχικής υγείας και χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας τα διαγνωστικά εργαλεία που υπόθηκαν και πριν, το DSM-5, το ICD-10, δηλαδή εργαλεία τα οποία κυρίως εστιάζουν στους βιολογικούς παράγοντες και παραβλέπουν εσκεμμένα τη διαλεκτική ληστική αλληλεπίδραση που περιγράψαμε παραπάνω μεταξύ ψυχισμού και κοινωνικού περιβάλλοντος. Σίγουρα αντικειμενικά δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας ολοκληρωμένος ορισμός της ψυχικής ασθένειας που να καλύπτει όλους τους προηγούμενους όρους και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να αρκεστεί στον εύκολο ορισμό ότι της αλλίωσης ή στη μη ύπαρξη ψυχικής υγείας, που είναι κάτι πιο εύκολα και πιο κατανοήσιμο για μας να το καταλάβουμε. Ένας επιφανειακός ορισμός θα μπορούσε να είναι ότι η ψυχική ασθένεια είναι μια έννοια που υποδηλώνει την ύπαρξη μιας διαταραχής του συναισθήματος, της σκέψης ή συνολικότερα της προσωπικότητας και σαν αποτέλεσμά της επηρεάζει αρνητικά την ευεξία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια του ατόμου. Ορισμός που όμως αφήνει ένα σωρό ερωτηματικά. Κυρίως δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που καθορίζουν αυτή τη διαταρακτική επίδραση είτε σε διαφορετικές πλευρές του ψυχισμού μας είτε στο σύνολό του. Είπαμε και παραπάνω ότι η σύγχρονη αστική επιστήμη ασχολείται με αυτούς τους παράγοντες, αλλά ασχολείται μονόπλευρα και γραμμικά. Έτσι, το βιολογικό κομμάτι γνωρίζει μέρες δόξας, όπως γνωρίζουμε όλοι μας πολύ καλά, δηλαδή με τις εξειδικευμένες γονιδιακές έρευνες, με τις αντίστοιχες θεραπείες που είναι να εισαχθούν, δηλαδή με βάση τα γονίδια κτλ. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με το πιο ταξικό κομμάτι της επιστήμης
που είναι η έρευνα των κοινωνικοπολιτισμικών και διαπροσωπικών παραγόντων. Αυτή η σοβαρή παράληψη, που για ακόμη μια φορά αποδεικνύει ότι σε μια ταξική κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει αταξική επιστήμη, κατά τη γνώμη μας είναι ένας σοβαρός παράγοντας που εμποδίζει να φανεί το μέγεθος της αρνητικής επίδρασης, της όξυσης των καπιταλιστικών κρίσεων και όλα τα άσχημα που αυτές κουβαλούν, ιδιαίτερα για τα φτωχά εργατικά στρώματα. Τις αλλαγές τις γνωρίζουμε, είναι από πού να πρωτοξεκινήσει κανείς, από τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις, από τις αντιδραστικές καταστροφικές μεταρρυθμίσεις σε υγεία πρόνοια, σε παιδεία, στην πλήρης υποβάθμιση της καθημερινής ποιότητας ζωής και τόσα άλλα, και σε επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στην ψυχική υγεία του λαού. Αν θέλοντας λοιπόν να καταλήξουμε σε ένα απλό σχήμα, προσομοιάζοντας την ψυχική υγεία και την ψυχική νόσο με δύο πόλους τοποθετημένους στις άκρες ενός συνεχούς, πάνω στο οποίο κινείται το άτομο προς τα εμπρός ή προς τα πίσω σε όλη τη διάρκεια της ζωής του, οι κοινωνικές σχέσεις και συνθήκες που καθορίζονται από αυτό το σύστημα που σαπίζει, όπως αναφέρεται και στον τίτλο της σημερινής μας ημερίδας, είναι το βαρύδι που οδηγεί προς την ψυχική ασθένεια και το ζόφος. Από την άλλη, βέβαια, αν κάποιος αναρωτηθεί ποιο είναι το αντίπαλο δέος, το βαρύδι αυτό δηλαδή που μας ξελασπώνει από την κρίζα ή και τη μαύρη απειλή της ψυχικής ασθένειας, θα ήθελα να απαντήσω με τη ρίση του μεγάλου Ιταλού ψυχιάτρου του Μπαζάλια, που βρίσκεται και στο βιβλίο του κόμματός μας για την επιδημία COVID-19, ο οποίος Μπαζάλια υποστήριζε ότι η καλύτερη πρόληψη ενάντια στις ψυχικές παθήσεις είναι ο συνεχής αγώνας ενάντια στη φτώχεια. Σας ευχαριστώ.